Πρόεδρε, με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν για νέο χωροταξικό και ειδικά για ειδικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες αφορούν την Ρόδο και την ΕΚΟ. Πείτε μας τελικά τι υφίσταται. Κοιτάξτε, αυτά το χωροταξικό το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας δεν είναι κάτι επίσημο, δηλαδή δεν έχει δοθεί. Εμείς επικοινωνήσαμε και με το ΣΕΠΟΧ και με τα κεντρικά, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Συνεπώς είναι κάποιες διαρροές οι οποίες δεν ξέρουμε από πού προέρχονται και δεν έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση επίσημα. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα σχετικά με αυτά. Υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία που αφορούν την περιοχή μας. ΙΚΟΣ, μέχρι το από ό,τι είδα στους χάρτες, ΙΚΟΣ, η Δημοτική Ενότητα ΚΟ, δηλαδή ο παλιός Δήμος ΚΟ μέχρι τον ποταμό της Μεσαριάς, είναι στο κόκκινο, δηλαδή θεωρείται κορεσμένη περιοχή και το υπόλοιπο θεωρείται ανεπτυγμένη περιοχή, το υπόλοιπο της ΚΟ. Τώρα υπάρχουν κάποια αντιφατικά πράγματα, πολύ αντιφατικά. Δηλαδή στην κορεσμένη περιοχή μας λένε ότι απαγορεύεται η δημιουργία νέων κλινών στα σχέδια και στους οικισμούς, αλλά στα εκτός σχεδίου αυξάνει την αρτιότητα στα 16 στρέμματα. Αυτά προσωρινά βέβαια έως ότου γίνει το χωροταξικό το οποίο αναμένουμε. Άρα ουσιαστικά αποτρέπει τη δημιουργία, σε κορεσμένη περιοχή μιλάμε τώρα, αποτρέπει τη δημιουργία μικρών ξενοδοχείων, μικρών καταλυμάτων και ευνοεί την δημιουργία μεγάλων καταλυμάτων. Δεύτερο αντιφατικό στοιχείο είναι ότι στις σύνθετες τουριστικές, σύνθετες μορφές τουριστικών επενδύσεων λέει ότι μπορούν να καταλαμβάνουν και προστατευόμενη περιοχή. Πώς μπορούμε τώρα να πιστέψουμε ότι αυτό το πράγμα δεν θα καταπέσει στο Συμβούλιο Επικρατείας? Εγώ θεωρώ 100% βέβαιο ότι θα καταπέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τι υφίσταται τελικά για τις περιοχές Natura, μιας και στην περιοχή μας στην ΚΟ έχουμε αρκετές από αυτές, και να μας θυμίσετε ποιες περιοχές είναι Natura? Είναι περισσότερο από το 1/3 της ΚΟ είναι περιοχές Natura, κυρίως είναι Μαρμάρι, Τινκάκι και φτάνει μέχρι τα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας ΚΟ και παίρνει τη Λάμπη. Είναι ένα αρκετά μεγάλο, θα σας στείλω το χάρτη να το δείτε. Αυτό υφίσταται από παλιά, απλά δεν είχαν καθοριστεί ζώνες, αλλά οι περιορισμοί υπήρχαν από μόνοι τους από το διάταγμα. Δεν ήταν ένα διάταγμα για την ΚΟ, ήταν ένα διάταγμα για όλη την Ελλάδα, το οποίο προσδιορίζε και τις ζώνες στην ΚΟ. Και τι θέμα υπάρχει με τα νοικιαζόμενα δωμάτια στις περιοχές αυτές? Με τα νοικιαζόμενα δωμάτια υπάρχει το θέμα ότι ενώ ο ΕΟΤ τα αδειοδοτεί σαν τουριστικά καταλήματα, πολεοδομικά οι άδειές τους είναι κατοικίες. Εάν λοιπόν απαγορευτεί η ανέγερση κατοικιών στην ζώνη Natura, γιατί θα υπάρξει δραστικός περιορισμός της δόμησης, θα υπάρχει πρόβλημα. Και ποιες άλλες δραστηριότητες καταργούνται στις εκτός σχεδίου περιοχές Natura? Καταργούνται οι εμπορικές χρήσεις, οι χρήσεις παροχής προσωπικών υπηρεσιών, διοικητικά κτίρια, είναι μια σειρά από... Και αναφορικά τώρα με τις καλλιέργειες στην περιοχή Natura, τι γίνεται? Οι καλλιέργειες επιτρέπονται εφόσον προϋφίσταντο του διατάγματος που πάει να εγκριθεί, εκεί μπορούν να συνεχίσουν να τα καλλιεργούν. Μάλιστα. Και με τις εξαγορές δασικών εκτάσεων στις περιοχές Natura, τι γίνεται? Εξαγορά δασικών εκτάσεων στην περιοχή Natura δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Αν και τώρα με το νόμο εκεί περί των δασικών αυθαιρέτων, νομίζω ότι τακτοποιούνται και αυτά, αλλά όχι σε δημόσιες εκτάσεις, σε ιδιωτικά δάση. Και με τα αυθαίρετα εντός των περιοχών Natura γίνεται, και τι γίνεται και αν υπάρχουν και τέτοια στην εικόνα, μας πείτε? Υπάρχουν, φυσικά υπάρχουν. Εδώ έχουν νομιμοποιηθεί 15 εκατομμύρια αυθαίρετα σε όλη την επικράτεια. Άρα είναι πολύ λογικό να υπάρχουν και διασπαρμένα στις περιοχές Natura. Τα αυθαίρετα δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι εφόσον αποδεικνύεται από χάρτες και από αεροφωτογραφίες ότι προϋφίστανται του 2011, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε στα θετικά του χωροταξικού, το σπάνο που διέρευσε, είναι ότι δίνει κίνητρα για αξιοποίηση
παλαιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αξιολόγων κτηρίων. Είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το υποστηρίζουμε. Βέβαια, αυτό αφορά, φαντάζομαι, και, το δυναμικό, το Alexander Fashion, συγκαταλέγονται σε τέτοιου είδους κτίρια. Το Alexander Fashion δεν συγκαταλέγεται στα αξιόλογα. Ήταν βιοτεχνία, γι' αυτό το Είναι ένα κομμάτι της βιομηχανικής κληρονομιάς στην ΚΟ. Μπορεί ως κτίριο μορφολογικά να μην είναι αξιόλογο, έχει όμως μια ιστορικότητα, είναι γεγονός, η οποία βέβαια είναι συναισθηματική για μας, δεν έχει κηρυχθεί επίσημα. Ναι, θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι διασώθηκε αυτό το κτίριο, στο οποίο έχουν δουλέψει πάρα πολλοί ΚΟΗ.